Καλό μεσημέρι. Ένα σύντομο σχόλιο για τα σημερινά θέματα στο μάθημα της ανάπτυξης εφαρμογών είναι ότι ήταν θέματα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία που κάλυπταν το σύνολο της ύλης και ιδιαίτερα τη νέα ύλη που προστάθηκε φέτος. Πάμε να δούμε λοιπόν τις απαντήσεις. Στο θέμα α, στο 1 είναι λάθος, στο 2 σωστό, στο 3 σωστό, στο 4 λάθος και στο 5 σωστό. Στο Α2, από τις σελίδες του σχολικού βιβλίου 165 έως 166, είναι υπολογισμός αθροισμάτων στοιχείων πίνακα, έβρεση του μεγίστου ή του ελαχίστου στοιχείου, ταξινόμηση των στοιχείων του πίνακα, αναζήτηση ενός στοιχείου του πίνακα και συγχώνευση δύο πινάκων. Στο Α2, στο θέμα Β, η απάντηση είναι στη σελίδα του σχολικού βιβλίου 182. Ο αριθμός των πραγματικών και τυπικών παραμέτρων πρέπει να είναι ίδιος. Κάθε πραγματική παράμετρος αντιστοιχεί στην τυπική παράμετρος που βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση. Και η τυπική παράμετρος και η αντίστοιχη της πραγματική πρέπει να είναι του ίδιου τύπου. Στο Γ, από το σχολικό βιβλίο σελίδα 131, επιλέγουμε 4 από τις επόμενες συναρτήσεις, ημίδρον, συνημίδρον, εφαπτωμένη, τετραγωνική ρίζα, λογάριθμος ε του χ, απόλυτη τιμή του χ ή ακέραιο μέρος του χ. Στο α3 τώρα, στο α3-1 χρειαζόμαστε 3 αποθήσεις για να αδειάσει η στίβα και στο α3-2 η απόθηση σε μια στίβα ξεκινά από τη θέση που δείχνει ο δείκτης stop. Στην περίπτωσή μας ο δείκτης stop βρίσκεται στην τρίτη θέση της στίβας, επομένως για να αδειάσει πρέπει να γίνουν 3 αποθήσεις. Στο β υποερώτημα χρειαζόμαστε 2 εξαγωγές και αιτιολογούμε διότι η εξαγωγή των στοιχείων από μια ουρά ξεκινάει από την θέση που δείχνει ο δείκτης front και ολοκληρώνεται μέχρι τη θέση που δείχνει ο δείκτης rear. Στη δική μας περίπτωση ο δείκτης front βρίσκεται στη θέση 3 και ο αντίστοιχος rear βρίσκεται στη θέση 4. Επομένως υπάρχουν 2 στοιχεία στην ουρά και χρειάζονται 2 εξαγωγές για να αδειάσει. Στο α4 θέμα α1 η απάντηση είναι 3, στο 2 είναι 0, στο 3 είναι 1 και στο β είναι α-9 ή α-8. Οποιαδήποτε από τις δύο είναι σωστή απάντηση. Στο θέμα β, στο β1 η μετατροπή από την επίλεξη που μας έχει δοθεί σε πολλαπλή δομή επιλογής αν είναι αν χ ίσον 0 τότε γράψε α, αλλιώς αν χ ίσον 1 ή χ ίσον 13 τότε γράψε β, αλλιώς αν χ μικρότερο του 20 τότε γράψε γ, αλλιώς αν χ μεγαλύτερο ίσο του 50 και χ μικρότερο ίσο του 100 τότε γράψε δ, αλλιώς γράψε ε τέλος αν. Και στο β2 τα κενά που έπρεπε να συμπληρώσουμε είναι στο 1 αληθής, στο 2 2, στο 3 ήτα mod i, στο 4 ψευδής και στο 5 πρώτος ίσον ψευδής. Στο θέμα γάμα οπότε και χρειαζόταν να φτιάξουμε πρόγραμμα, μία ενδεικτική λύση είναι η ακόλουθη. Πρόγραμμα, θέμα γάμα, μεταβλητές ακέραιες, εννοείται εδώ γίνεται η δήλωση των μεταβλητών που χρησιμοποιούμε. Αρχή, γράψε δώσε όριο βάρους πλοίου, διάβασε το όριο, εδώ γίνεται ο έλεγχος της τιμής της μεταβλητής for, οπότε αρχή επανάληψης γράψε δώσε το βάρος δεμάτων που είναι ήδη φορτωμένα στο πλοίο, διαβάζουμε το for μέχρι ότου το for να είναι μικρότερο του όριο. Στη συνέχεια υπολογίσουμε τη διαθέσιμη χωρητικότητα από το διάθ εκχώρηση όριο μείον for, γράψε διαθέσιμη χωρητικότητα κόμμα διάφ, γράψε να φορτωθεί δέμα ναι ή όχι, διάβασε την απάντηση, αρχικοποιούμε τους μετρητές νι να πάρει την τιμή 0, S ποσό που είναι το συνολικό ποσό που θα υπολογίσουμε στη συνέχεια να πάρει την τιμή 0 και ο νι 1 που είναι και αυτός ένας μετρητής που θα δούμε στη συνέχεια να πάρει την τιμή 0 και όσο η απάντηση είναι ίση με το ναι, επανάλαβε, γράψε δώσε βάρος δέματος, διάβασε βάρος, αν το βάρος είναι μικρότερο ίσως της διαθεσιμότητας του διάθ, τότε υπολόγισε τη νέα διαθεσιμότητα που είναι η διαθεσιμότητα μείον το βάρος του δέματος και αν το βάρος είναι μικρότερο του 50 τότε κάνουμε τον υπολογισμό εδώ της κλιμακωτής χρέωσης, το κόστος γίνεται βάρος επί 0,5, αλλιώς αν το βάρος είναι μικρότερο ίσου του 1500 τότε το κόστος θα είναι 500 επί 0,5 συν
βάρος μείον 500 επί 0,3, αλλιώς κόστος εκχώρηση 500 επί 0,5 συν 1000 επί 0,3 συν παρένθεση βάρος μείον 1500 επί 0,1, τέλος αν, και αν το βάρος είναι μεγαλύτερο του 1000, τότε αυξάνουμε το μετρητή νι 1 κατά 1, νι 1 εκχώρηση, νι 1 συν 1. Στη συνέχεια υπολογίζουμε το συνολικό ποσό, που είναι συνολικό ποσό εκχώρηση, συνολικό ποσό συν κόστος, και εμφανίζουμε το κόστος, αλλιώς αν, συγγνώμη, εμφανίζουμε το κόστος, και κόστος είναι κόμμα κος, αλλιώς εμφανίζουμε το δέμα δεν χωράει και υπολογίζουμε το πλήθος των δεμάτων με το νι εκχώρηση νι συν 1. Στη συνέχεια εμφανίζουμε τη διαθέσιμη χωρητικότητα, διαβάζουμε το να φορτωθεί, εμφανίζουμε το να φορτωθεί το δέμα με ναι ή όχι, και διαβάζουμε την επόμενη απάντηση. Και αφού τελειώσει η επανάληψη όσο, με το τέλος επανάληψης εμφανίζουμε τα αποτελέσματα τα συνολικά, που είναι γράψε δεν φορτώθηκαν τα νη δέματα. Στη συνέχεια να εμφανίσουμε το συνολικό ποσό ίσπραξης με το S ποσό, και να εμφανίσουμε επίσης με την εντολή γράψε πλήθος δεμάτων πάνω από 1000 κιλά το νη 1. Και τέλος προγράμματος. Έτσι ολοκληρώνεται το θέμα Γ. Όσον αφορά το θέμα Δ, η ενδεικτική λύση είναι η εξής. Πρόγραμμα θέμα Δ. Εδώ στην ουσία δηλώνουμε τις μεταβλητές που χρησιμοποιούμε, και στη συνέχεια ξεκινάμε με το διάβασμα του πίνακα για γιώτα από 1 μέχρι 20 διάβασε PI. Εδώ γίνεται ο έλεγχος για τις τιμές οι οποίες θα δεχθεί ο πίνακας PI γιώτα κόμμα ψι, οι οποίες στην περίπτωση που πάρει την τιμή τέλος, τότε θα διακόπτεται η εισαγωγή των τιμών, και θα συνεχίζει στη συνέχεια με το αν τιμή ίσον τέλος και το ψι διαφορετικό του 101, τότε για κάπα από ψι μέχρι 100 στο αΠ γιώτα κόμμα κάπα εκχώρησε το χ, τέλος επανάληψης, τέλος αν. Εδώ στην ουσία συμπληρώνει τα υπόλοιπα κενά, κενές θέσεις του πίνακα με το γράμμα χ. Στη συνέχεια για γιώτα με την επανάληψη, για γιώτα από το 1 μέχρι το 20, εκχωρούμε σε έναν πίνακα μη θήτα i την τιμή 0, στην ουσία κάνουμε αρχικοποίηση αυτού του πίνακα, και βάζουμε μια αρχική τιμή στο max, max εκχώρηση 0, και για ψ από το 1 μέχρι το 100, αν το pi γιώτα κόμμα ψ είναι ίσο με θήτα, τότε το μη θήτα i εκχωρούμε το μη θήτα i συν 1, στην ουσία μετράμε εδώ πέρα το πλήθος των θετικών τεστ που έχουν γίνει, και στη συνέχεια με το αν μη θήτα i μεγαλύτερο του max, τότε στο max εκχώρησε το μη θήτα i, υπολογίζουμε το μεγαλύτερο από όλα αυτά τα αθροίσματα, ώστε στη συνέχεια με την επανάληψη για γιώτα από το 1 μέχρι το 20, αν το μη θήτα i είναι ίσο με το max, τότε να εμφανίζουμε ποια περιοχή είναι αυτή που είχε τα περισσότερα θετικά δείγματα. Στη συνέχεια με την εντολή κάλεσε ταξινόμηση π, κόμμα, μη θήτα, καλούμε την συνάρτηση που θα δούμε μετά το τέλος του προγράμματος, στην οποία στέλνουμε τον πίνακα μη θήτα και του κάνουμε την ταξινόμηση, όπου φαίνεται στη διαδικασία ταξινόμηση π, μη θήτα, οι μεταβλητές ακέραιες γ, κ, μη θήτα 20 βοήθ 1, και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο της φυσαλίδας για κ από το 2 μέχρι το 20 και για γ από το 20 μέχρι το κ με βήμα μείον 1, αν το μη θήτα i είναι μεγαλύτερο το μη θήτα i μείον 1, τότε το βοήθ 1 εκχωρούμε το μη θήτα i. Στο μη θήτα i στην ουσία κάνουμε τις αντιμεταθέσεις των τιμών. Στο μη θήτα i εκχωρούμε το μη θήτα i μείον 1 και στο μη θήτα i μείον 1 εκχωρούμε το βοήθ 1. Και αντίστοιχα κάνουμε τις αντιμεταθέσεις και στον πίνακα π με τις εντολές βοήθ 2 εκχώρησε το pi, στο pi εκχωρούμε το pi μείον 1 και στο pi μείον 1 εκχωρούμε το βοήθ 2. Σε περίπτωση τώρα
που συναντήσουμε στην ταξινόμηση δύο τιμές οι οποίες είναι οι ίδιες, τότε κάνουμε ταξινόμηση κατά αλφαβητική σειρά, με το αν PI μικρότερο του PI-1, τότε στο VOIF 2 εκχωρούμε το PI, στο PI εκχωρούμε το PI-1 και στο PI-1 εκχωρούμε το VOIF 2. Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία και έτσι ολοκληρώνονται και τα θέματα στο μάθημα της ανάπτυξης εφαρμογών. Αναλυτικές απαντήσεις θα μπορέσετε να βρείτε στο site neakrite.gr και στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας Νέας Κρήτης. Από τα φροντιστήρια που καμισά, σας ευχόμαστε καλά αποτελέσματα.